εργολαβία ακούν, όμως δεν βλέπουν εδώ και αρκετά χρόνια, με το κίνδυνο να παραμονεύει κάθε στιγμή στο επαρχιακό δίκτυο Χουδέτσι-Παρθένη-Πύργος, στο ύψος Λιγόρτινου, όπου τυχείο αντιστήριξης έχει πάρει επικίνδυνη κλίση, με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια διερχόμενων οδηγών και επισκεπτών. Το τυχείο έγινε διότι υποχωρούσε το βουνό από πάνω στις μεγάλες βαρυχειμονιές που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και έγινε το τυχείο, γίνανε τσιμεντοενέσεις, έγινε υποτίθεται καλή δουλειά τότε. Αλλά μετά από 2 χρόνια έγινε και όπως φαίνεται τώρα, έγινε το τυχείο και έχει μεγάλη επικινδυνότητα. Αυτό το τυχείο κάποιος το έφτιαξε. Αλήθεια, η περιφέρεια διερωτήθηκε ή κάλεσε τον αρμόδιο εργολάβο να του πει γιατί δεν το έφτιαξε καλά. Φοβάμαι ότι ούτε καν το ψάξανε, ότι δεν έχει ευθύνη ο εργολάβος που έκανε αυτό το έργο. Και σε 2 χρόνια τούμπαρε. Δεν πρέπει να τον ψάξουν να του πούνε «Έλα εδώ ρε φίλε, τι έκανες». Και δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση. Δεν υπάρχει φωτισμός. Η επικινδυνότητα τη βλέπετε. Είμαστε τυχεροί λόγω καιρικών συνθήκων, επειδή δεν είχαμε βαρυχειμονιά για να φύγει το τυχείο και να εγκλωβίσει κόσμο στη διέλευσή του. Όπως περιγράφουν δημότες, όλα ξεκίνησαν το 2006 εξαιτίας μεγάλης κατολίσθησης στην περιοχή. Ακολούθησαν, όπως τόνισαν, εργασίες με fast-track διαδικασίες για την κατασκευή τυχείου αντιστήριξης, με τα πρώτα προβλήματα στο τυχείο να είναι ορατά το 2009, ενώ τα τελευταία 9 χρόνια η επικινδυνότητα χτυπά κόκκινο, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχουν δρομολογηθεί παρεμβάσεις προκειμένου να αποφευθούν δυσάρεστες καταστάσεις. Με το που έγινε το έργο, δείχνει το είδος της κατασκευής του. Απευθείας μετά από 1 χρόνο έγινε το τυχείο, ενώ με διαδικασίες fast track για τη μεγάλη κατολίσθηση που έγινε τότε. Πρέπει να πιέσουμε προς κάθε κατεύθυνση όπου μπορεί ο καθένας, ώστε να γίνει αποκατάσταση της ζημιάς το συντομότερο δυνατό, διότι βρισκόμαστε όλοι σε κίνδυνο. Και θεωρούμε ότι πρέπει, εμείς σαν Δήμος, απλά πιέζομαι και φωνάζομαι στην περιφέρεια να προχωρήσει και να προλάβουμε τα χειρότερα. Τον Ιανουάριο του 2016, ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων απέστειλε έγγραφο προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης, επισημένοντας ότι σε ένα μεγάλο τμήμα του τυχείου είναι εμφανής η θράψη του και ότι έχει πάρει επικίνδυνη κλίση, τονίζοντας ότι θα πρέπει να αναλάβει άμεσα την ενίσχυση και τη στήριξη του τυχείου. Σχετικό έγγραφο για την επικινδυνότητα στο τυχείο, αλλά και σε άλλα σημεία του δρόμου, απέστειλε πριν από 3 χρόνια δημότης της ευρύτερης περιοχής, ο οποίος διαμαρτύρεται για την αδιαφορία της περιφέρειας Κρήτης. Εγώ το έκανα επίσημα γνωστό στον αντιπεριφερειάρχη κ. Συριγωνάκη πριν από 3 χρόνια ακριβώς. Ακριβώς 3 χρόνια. Και δεν έγινε τίποτα. Απορώ με τους αρμοδίους εμποκειμένων την περιφέρεια. Πώς πάνε και κοιμώνται το βράδυ όταν υπάρχει περίπτωση που δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς ότι δεν θα γίνει τώρα. Αν ήταν σίγουρα ότι αυτό δεν θα γίνει, καλά κάνουμε. Αλλά πώς το αποκλείουν και πάνε και κοιμώνται με ήσυχη την συνείδησή τους ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να σκοτωθεί έστω και ένα άτομο. Ένα από τα πιο δύσκολα σημεία που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Από το 2014 έχει ξεκινήσει η διαδικασία για συντήρηση του οδικού άξονα, για συντήρηση του δρόμου, οδοστρωσία, αλλά και για άλλα μέσα προστασίας και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο τυχείο. Το 2018 ο σχετικός διαγωνισμός κηρύχθηκε άκυρος, καθώς ο ανάδοχος δεν προσκόμισε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενώ το 2021 υπεγράφει σύμβαση με τον ανάδοχο. Όμως, αντί να υλοποιηθεί το έργο, προέκυψαν και νέα εμπόδια. Λόγω του ισχυρού σεισμού, τροποποιήθηκαν οι μελέτες, με την εργολαβία να οδηγείται προς διάλυση. Πριν από έναν μήνα υπήρξαν επαφές της περιφέρειας Κρήτης με τον ανάδοχο προκειμένου να γίνει η άρση της διάλυσης, ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει την Οικονομική Επιτροπή τις επόμενες ημέρες. Έγινε συζήτηση κατόπιν με την ανάδοχο εταιρεία και εν τέλει συμφωνήσαμε να γίνει η άρση της διάλυσης για να συνεχίσει αυτό το έργο, γιατί πραγματικά είναι ένα έργο το οποίο είναι αναγκαίο για την προστασία και την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Πράξεις και όχι άλλες υποσχέσεις ζητούν δημότες, οι οποίοι επισημαίνουν τους κινδύνους και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας καθυζήσεων. Μπορεί ανά πάσα στιγμή, ώρα και στιγμή να εκτροχιαστούν αυτοκίνητα βαρέα. Υπάρχει βέβαια και μεγάλος κίνδυνος στο οδικό δίκτυο από τεφέλη
να πάει Αρμανόγια, όπου υπάρχουν κάποια σημεία που έχει κάτσει ο δρόμος, όπως και από εκεί να έρθουν προς Λιγόρτουνο.